Και επειδή έρχονται Χριστούγεννα και επειδή είναι η διάθεσή μας διαφορετική, τέλος πάντων προσπαθούμε να την κάνουμε διαφορετική, και εμείς στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη έχουμε αλλάξει την εικόνα, έχουμε αλλάξει την ατμόσφαιρα, την έχουμε απασπαλίσει με πάρα πολύ χρυσόσκονη, η οποία πέφτει. Και στην παρέα μας είναι δύο υπέροχα κορίτσια. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίλα Μπακλέση και την κυρία Άρτεμι Γρίμπλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Η χρυσόσκονη μάλλον είναι από τη σκιά που φοράει η Λίλα στα μάτια, έτσι δεν είναι? Έχει γεμίσει όλο το στούντιο. Εγώ με το κορίτσι μου τη σκιά, με την χρυσόσκονη. Είναι από το χαμόγελο. Έτσι, είναι από το χαμόγελο. Ωραία, και των δυο σας. Η Λίλα Μπακλέση και η Άρτεμι Γρίμπλα έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και θα βρίσκονται στο θέατρο Αυλαία, στην παράσταση Δάφνη της Ραφαέλας Μάρκους, η οποία κάνει πρεμιέρα 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή σήμερα. Σήμερα στο θέατρο Αυλαία. Το θέατρο Αυλαία το έχω συνδέσει με εξαιρετικές παραστάσεις, με ιδιαίτερες παραστάσεις, με αυτές που λέμε ότι πρέπει να πας, πρέπει να πας. Και εμείς έχουμε μια συνεργασία με το θέατρο Αυλαία εδώ και κάποια χρόνια. Είχαμε κάνει την πρώτη παραστασή μας τους Κάτω από τα Αστέρια, που είχαμε έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη, και τώρα ερχόμαστε με τη Δάφνη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Είναι φανταστικός χώρος. Είναι φανταστικός χώρος. Πάρα πολύ ωραίο θέατρο και καλά και για τους θεατές αλλά και για μας επί σκηνής. Έχει τόση ζεστασιά η αίθουσα, είναι αμφιθεατρικά, νιώθεις ότι σε αγκαλιάζει, η επαφή με το κοινό εκεί είναι φανταστική. Πραγματικά είναι πολύ ωραία εμπειρία. Κυρία Γρίμπλα, ποια είναι η Δάφνη? Ποια είναι η Δάφνη? Η Δάφνη είναι ένα κορίτσι, ναι, σύγχρονο κορίτσι, η οποία βρίσκεται μάλλον να εγκλωβίζεται μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Έχει μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα και αναγκάζεται, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη σχέση, να πει ένα μικρό ψέμα. Αυτό τη φέρνει σε μια πολύ δύσκολη μετά συνθήκη, όπου για να το διατηρήσει, εν τέλει, υφίσταται κακοποίηση στην πραγματικότητα από τους γύρω της, από την ίδια της τη σχέση, από την κοινωνία, από τον τρόπο που φέρεται η ίδια στον εαυτό της. Ένα κορίτσι δηλαδή που παλεύει στην πραγματικότητα με το ποια είναι και το πώς θα επιζήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, πολύ σύγχρονο έργο. Πολύ σύγχρονο, το οποίο πράγματι βασίστηκε και στον μύθο της Δάφνης με τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Το έργο έχει γραφτεί το 2022, δηλαδή είναι περσινό. Ποιος υπογράφει το έργο? Η Ραφαέλα Μάρκους έχει γράψει το κείμενο. Ναι. Εμείς με τη Λίλα έχουμε κάνει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία παρέα με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή. Το έργο βραβεύτηκε πέρσι στο Fringe στο Εδιμβούργο και στο Σόχο στο Λονδίνο, όπου παρουσιάστηκε. Και το φέρνουμε για πρώτη φορά τώρα στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε κάποιες παραστάσεις στην Πάτρα και τώρα είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν και κάποιες στην Αθήνα. Έχουμε έρθει πρώτα εδώ δηλαδή. Να σας πω ότι είναι ένα, τώρα έτσι όπως το περιέγραψα πριν, είναι λίγο, ακούγεται τρομακτικό και βαρύ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κείμενο με πάρα πολύ χιούμορ. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα της πραγματικότητας, τα σύγχρονα προβλήματα που έχουν όλα τα κορίτσια και τα αγόρια και όλα, μέσα σε μια καθημερινότητα που προσπαθείς να ισορροπήσεις τη δουλειά σου, τη ζωή σου, τα ερωτικά, τα οικογενειακά, τους τοξικούς ανθρώπους, το πώς θα διατηρήσεις το χιούμορ και την αισιοδοξία. Και ταυτόχρονα είναι μια μεταγραφή του μύθου της Δάφνης και του Απόλλωνα, της μεταμόρφωσης στην πραγματικότητα της Δάφνης, η οποία για να αποφύγει τους βιασμούς του Απόλλωνα ζητάει από τον μπαμπά της να τη μεταμορφώσει σε δέντρο. Έτσι και η δικιά μας ηρωίδα, προκειμένου να αποφύγει τις δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε δέντρο. Κυρία Μπακλέση, μεταμορφωνόμαστε σαν κοινωνία πάνω σε αυτό το θέμα? Γιατί το θέμα του αυτοπροσδιορισμού πλέον έχει πέσει ανοιχτά στο τραπέζι, το συζητάμε, δεν κρυβόμαστε, παίρνουμε θέση απέναντι στα πράγματα, σε αυτά τα οποία γίνονται στην κοινωνία, και βγαίνουμε δυναμικά μπροστά όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό μας και το πώς εμείς θα θέλουμε να όχι αποκαλούμαστε, αλλά το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, η πραγματικότητα μας προσπερνά. Δηλαδή, από τη στιγμή που εδώ στην Ελλάδα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και υπάρχουν παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες και δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλα παιδιά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει. Τώρα θα γίνει του χρόνου, θα γίνει σε 5 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θα πρέπει να προστατεύσουμε ως κοινωνία αυτά τα παιδιά και αυτούς τους γονείς. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί τα παιδιά εδώ και χρόνια μεγάλωναν με ομοφιλόφιλους γονείς, απλώς ήταν κρυφά ομοφιλόφιλοι, έτσι, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που ως κοινωνία είμαστε, δεν είναι όλοι έτοιμοι να προχωρήσουν, αλλά οφείλει το κράτος να θεσπίσει κάποιους νόμους και να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτή η συζήτηση είναι σημαντικό να ανοίγει, γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο παίχτηκε στο Εδιμβούργο και στο Λονδίνο το 2022, δηλαδή ακόμα και σε μια κοινωνία, γιατί με την Άρτεμις ζούσαμε αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, που είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι 50 χρόνια μπροστά, ακόμα υπάρχουν αυτά τα θέματα. Ακόμα και αν έχουν θεσπιστεί οι νόμοι, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Οπότε εμείς θεωρήσαμε ότι είναι μια ιστορία που αξίζει να υποθεί στην Ελλάδα του 2023. Η ιστορία της Δάφνης. Ναι. Την οποία πώς υποδέχεται η Ελλάδα, εν προκειμένου το κοινό στις παραστάσεις που έχετε ήδη δώσει στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Έρχονται, σας μιλάνε και τι σας λένε. Στην Πάτρα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που συνέβη, γιατί καταρχάς και εμείς δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα υποδεχτεί το κοινό μια νέα βρετανική δραματουργία παιγμένη προσφάτων στην Ελλάδα και προκειμένου στην Πάτρα. Αγκάλιασαν την παράσταση και όχι μόνο αυτό, μας περίμεναν μετά την παράσταση να μας μιλήσουν. Και μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση κυρίως οι άντρες. Ναι. Το πώς, γιατί μιλάει και για, φυσικά και για το πλαίσιο της πατριαρχίας. Έτσι, δηλαδή το πώς έχουμε βιώσει όλοι καταστάσεις όπου άντρες μας έχουν φερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο χωρίς οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν. Ότι αναγνώρισαν κάτι. Δηλαδή δικές, ναι, τους συμπεριφορές, ακριβώς, που δεν γίνονταν αντιληπτές. Ακριβώς, ότι δεν συνειδητοποιούσαν ακριβώς το τι έκαναν και πόσο μπορεί να διαλύσει αυτό έναν άλλο άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώς, συγγνώμη που σε διακόπτω, στον πυρήνα της ιστορίας είναι τόσο πολύ το πώς η Δάφνη, η πρωταγωνίστρια, εγκλωβίζεται και υφίσταται κακοποίηση από τους γύρω της, όπου αυτό είναι επί της ουσίας το θέμα και αυτό είναι ανθρώπινο, ενώ μπορεί να συμβεί και συμβαίνει σε οποιονδήποτε. Άρα δεν είναι ότι φυσικά φέρνει σε ένα πρώτο επίπεδο και, και θέτει προς συζήτηση το θέμα του τι σημαίνει να είσαι bisexual, ας πούμε, εν προκειμένου, γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας, ο κεντρικός. Αλλά δεν είναι ότι όλη η πλοκή της ιστορίας κινείται γύρω από αυτό. Οπότε ανοίγουν με ένα έργο πολλά θέματα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το ότι είχαμε την ευκαιρία με το κοινό, γιατί το θέατρο εκεί ήταν πιο μικρό, μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κόσμο μετά την παράσταση. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να τελειώσουμε την παράσταση και να πάμε σπίτι μας. Καθόμασταν και συζητούσαμε. Τώρα, εγώ βλέπω μπροστά μου δύο, επιτρέψτε μου, φρέσκα κορίτσια. Δύο ηθοποιούς, οι οποίες έχουν μια πορεία στο θέατρο, στην τηλεόραση, σας έχουμε δει και δεν γίνεται να μην σας το ρωτήσω. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεσηκωθεί αυτή η ιστορία και ξεκίνησε, μπορεί από το χώρο του αθλητισμού, αλλά στην ουσία κορυφώθηκε, αν κορυφώθηκε, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στους ηθοποιούς, στον καλλιτεχνικό χώρο, όσον αφορά το Me Too. Έχει αλλάξει κάτι? Έχετε δει εσείς κάτι να έχει διαφοροποιηθεί ή μπα, τζάπα οι φωνές, τζάπα ο κόπος? Έχει διαφοροποιηθεί σίγουρα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι εννοείτε αυτό, επειδή το έχω ξανακούσει? Ναι, ναι. Τι εννοούμε έχουν μαζευτεί, δηλαδή τι κάνανε πριν και τι κάνουν τώρα? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο κακοποιητική, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Κοιτάξτε, ο κόσμος μερικές φορές πέφτει από τα σύννεφα όταν ακούει αυτές τις ιστορίες για το χώρο του αθλητισμού και το χώρο της τέχνης.
δεν είναι μόνο σε αυτούς τους χώρους. Εμάς μας στείλανε και πάρα πολλά μηνύματα γυναίκες γιατροί που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία, νοσηλεύτριες, γραμματείς. Στο σούπερ μάρκετ, παντού. Υπάρχει παντού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει ως κοινωνία να φτιάξουμε. Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που να μην επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να δρουν ανεξέλεγκτα. Τι επικρατούσε ο φόβος, ας πούμε, ήταν αυτός ο κάποιος ή κάποια κυρίαρχος, κυρίαρχη σε μια θεατρική παράσταση, παράδειγμα, δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, και υπήρχε μια εξουσιαστική συμπεριφορά. Τι ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα και πλέον ηρέμησε η κατάσταση, όπως λέτε? Εντάξει, φυσικά δεν μιλάμε για κάποια λύση πραγμάτων, δηλαδή ότι μιλήσαμε γι' αυτό ανοιχτά και ξαφνικά λύθηκαν και όλοι είμαστε τώρα σε λιβάδια με ανθισμένα λουλούδια και τρέχουμε. Αλλά και πρώτα απ' όλα, όταν λέμε για MeToo, γιατί γίνεται πολύ συχνά αυτή η παρεξήγηση, δεν μιλάμε μόνο για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, που ήταν πολλές οι ιστορίες που βγήκαν. Και για συμπεριφορές. Αλλά και τρομερά κακοποιητικές συμπεριφορές. Είναι πάρα πολύ συχνό σε θέσεις εξουσίας να συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ότι ο άλλος μπορεί να έχει την ανάγκη της δουλειάς, τα χρήματα, την έργα, όλα. Ή εν προκειμένου στο θέατρο, δεν ξέρω, μια καριέρα, να χρησιμοποιούνται τέτοιες απειλές. Και σίγουρα πάμε να κατακτήσουμε αυτό το οποίο είναι δεδομένο για άλλες συνθήκες, το ότι μιλάς με όρους επαγγελματικούς, δεν προσβάλλεις τον άλλον προσωπικά, ας πούμε, και δεν περνάς ένα όριο το οποίο στην ουσία βασανίζεις ένα συνάδελφο ή μια συνάδελφο σε καθημερινή βάση, γιατί μιλάμε και για μια ατέλειωτη καθημερινότητα. Έχει γίνει. Υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή από ανθρώπους που είχαν την τάση να είναι τρομερά αγενείς, ας πούμε, ή να έχουν πολύ συχνά εκρήξεις θυμού πάνω σε μια υπερβολή. Αυτό έχει σχέση και με το ότι έγινε αρκετά πιο ισχυρό το σωματείο μας, το ΣΕΗ, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ενώ το πήραμε στα χέρια μας, μπορείς να κάνεις καταγγελία και να χρησιμοποιηθούν κάθε νόμιμη οδός. Υπάρχει δικηγόρος στο σωματείο, ενώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Όμως, το ότι δεν έχουμε συνδικάτο, όπως είναι στο εξωτερικό, όπως είναι στην Αγγλία ή είναι στην Αμερική, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια συλλογική σύμβαση, και υπάρχει μόνο στο εθνικό ή στο κρατικό, αυτό κατευθείαν σε βάζει σε μια μειονεκτική θέση. Έρμεο του καθενός. Βεβαίως. Και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε κίνηση θέλει και να σε απειλεί, βέβαια, με αυτή την κίνηση. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα. Παντού. 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 Δεν μου λέτε, εσείς έχετε followers. Πολλούς. Followers στο Instagram, στα social. Δεν είναι τυχαία η ερώτηση. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Εγώ έχω αρκετούς. Έχει παίξει ρόλο? Δεν νομίζω. Σίγουρα έχει παίξει. Έχει παίξει ρόλο. Τι εννοείς? Στο να με πάρω σε μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. 100%. Ισχύει όντως? 100%. Γιατί? Τι εννοείς? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Καταρχάς, όταν τελείωσα τη σχολή του Εθνικού, έπαιξα σε μια σειρά στην τηλεόραση, στο Ταμάμ, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν υπήρξε άνθρωπος να με πάρει στο θέατρο, να μου προσφέρει δουλειά και να μην πει ένας παραγωγός ότι είναι φυσικά, τι θέλω τη Λίλα. Δεν είχε ποτέ κανένα θέμα. Ή μάλλον αντίθετα, εγώ που δεν έχω και πολλούς followers, έχω βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με το ποια είναι όμως, παιδί μου, ναι, να τη δούμε λίγο καλή, δεν λέω, ή κακή, εντάξει τώρα, ξέρεις, κατάλαβες, ανάλογα την περίσταση, αλλά γιατί να την πάρω τη συγκεκριμένη, αφού δεν μπορεί. Αυτή την απάντηση. 100%. Ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν είναι κοινό μυστικό, δεν είναι πια μυστικό. Είναι. Για όσους τώρα ακούνε και δεν καταλαβαίνουν τι λέμε, ακούσαμε το προηγούμενο καιρό, τέλος πάντων, να μιλάνε οι ηθοποιοί και να λένε ότι εάν δεν έχουμε followers, δεν γινόμαστε και αποδεκτοί εύκολα σε μια θεατρική παράσταση. Ή και σε μια τηλεοπτική δουλειά. Ή και σε μια τηλεοπτική δουλειά. Δηλαδή, ανάλογα με τους followers, γίνεται και η πρόσληψη σε μια. Όχι 100%. Δουλειά. Όχι 100%, παίζει ρόλο. Πιστεύω ότι βοηθάει. Εμάς, πώς μας έχει βοηθεί, εμένα παράδειγμα, πώς με έχει βοηθήσει στη δουλειά μου το να έχω Instagram, ενώ αρκετούς followers στο Instagram, με βοηθάει γιατί κάνουμε περιοδίες
και μπορούμε να διαφημίσουμε πάρα πολύ εύκολα την παράσταση και να πούμε, είμαστε, παράδειγμα, παίζουμε στα Τρίκαλα, μπορώ εγώ να το διαφημίσω και να πάμε χωρίς να γίνει, χωρίς να χρειάζεται να ξέρω ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως επίσης και να μπορείς να πεις 5 πράγματα για σένα, γιατί εγώ όταν πέρυσι και πρόπερσι δεν έκανα τηλεόραση, κανείς δεν ήθελε να με βγάλει σε εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιο. Γιατί να σε βγάλει τώρα σε εκπομπή? Είχαν τόσο κόσμο από την τηλεόραση, σου λέγανε ναι, θα σε βγάλω, δεν σε βγάζανε ποτέ. Οπότε δεν ήταν εύκολο να διαφημίσει τη δουλειά σου στο θέατρο. Βέβαια, αυτό είναι. Οι followers, ας πούμε, στην πραγματικότητα είναι μονάδα μέτρησης δημοφιλίας. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο το να θέλει ο παραγωγός ή ο κάθε παραγωγός τη δουλειά του κάποιον ο οποίος είναι δημοφιλής. Δεν είναι και. Ενώ το. Πώς να το πω, το καταλαβαίνω. Το να σε καλεί ο άλλος να σε δει και να λέει κάποιος δεν τη θέλω, έχει 2.000 followers, θέλω μόνο ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνεις να έχεις 2.200.000 όσο είναι, εκεί αρχίζει. Δηλαδή όταν χάνεται το μέτρο, εκεί αρχίζει να είναι πολύ προβληματική η κατάσταση. Ελένη, followers. Εγώ δεν το έχω δει πάντως να φέρνουν. Γιατί πέρυσι και πρόπερσι έπαιζα μια παράσταση με την Νατάσα Εξτεβλώνη και την Αγγελική Πασπαλιάρη, που είναι από τις αγαπημένες μου φίλες από το Εθνικό. Και η Νατάσα επίσης έχει followers. Δεν έφερναν αυτοί οι followers κόσμο στο θέατρο. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, έπρεπε να δοκιμαστεί η παράσταση 4-5 μήνες που δεν προσπαθούσαμε, δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ήταν και ένα πολιτικό έργο. Παίξαμε αρκετές παραστάσεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βίλα λεγόταν η παράσταση. Και με το που άρχισε να αρέσει τον κόσμο, σου λέει, ήμασταν δύο ηθοποιοί που ήμασταν πολύ ενεργές στα social. Καλύτερη διαφήμιση τελικά είναι το στόμα. Είναι το στόμα. Στόμα. Αυτό δεν εξαργυρώνονται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι παραγωγοί. Ότι είναι καλό να παίρνεις επαγγελματίες ηθοποιούς, καλούς ηθοποιούς και να αφήσεις τους followers στην ισχύα τους. Θέατρο Αυλαία. Από σήμερα πρεμιέρα. Το έργο Δάφνη της Ραφαέλας Μάρκους, Άρτεμις Γρίμπλα, Λίλα Μπακλέση. Λίλα Μπακλέση, Άρτεμις Γρίμπλα. Οι δύο ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστούν και πάνω στη σκηνή. Ένα έργο σε μετάφραση των ιδίων και σε σκηνοθεσία μαζί με την κυρία Γρίμπλα και την κυρία Μπακλέση, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, ο βραβευμένος με βραβείο Χόρν που είπατε στην αρχή, έτσι. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Θέατρο Αυλαία, πόσο καιρό θα μείνετε? Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 Γενάρη, θα είμαστε όλες τις γιορτές στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η παράσταση διαρκεί 70 λεπτά, το λέμε και αυτό γιατί μας ρωτάει συνήθως ο κόσμος. Άρα μικρά, συνοπτικά, μετά από 10:30 θα πίνετε το ποτό σας. Τέλειο. Μπαίνετε ούτε που θα καταλάβετε τι έγινε, θα πίνετε το ποτό σας. Ελπίζω να καταλάβετε τι έγινε, αλλά κι αν είναι έτσι τα πράγματα, εκεί θα είμαστε να τα συζητήσουμε μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Από καρδιά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα θέλαμε στο επόμενο έργο, είτε ξεχωριστά είτε μαζί, ό,τι και αν κάνετε στο μέλλον, με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε στην παράσταση.